Πάμε να απευθύνουμε όλα αυτά τα ερωτήματα που μαζεύονται πολλά στην καρδιά των εξελίξεων. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο κύριος Σχοινάς, να τον καλησπερίσουμε από την Αθήνα. Τον έχουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κοσιόνη, κύριε Τελούλου, αγαπητοί φίλοι. Κύριος Τσίμας, ναι. Κύριε Σχοινά, εντάξει, είναι φορτισμένες μέρες. Και εμάς μας λείπει ο Τάσος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Είναι εντύπωση ότι και στον κύριο Σχοινά. Ακριβώς. Είναι φίλιες δυνάμεις και οι δύο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που σε μια τέτοια ιδιαίτερη ημέρα είστε μαζί μας. Να μην ρωτήσω γενικώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, γιατί δεν θα ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, αλλά να αρχίσω ρωτώντας σας από κάτι που έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, αυτή τη διαρροή που είχαμε στον τύπο, στους Financial Times, για αυτή την επικείμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συμφωνία μαμούθ για προμήθεια 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται, κύριε Αντιπρόεδρε, και σε ποιο βαθμό μια τέτοια κίνηση θα βοηθήσει στον απότερο στόχο που είναι η απεξάρτηση από την ρωσική ενέργεια. Πριν φτάσουμε στην ενέργεια, δύο λόγια για την ιστορική σημερινή μέρα στις Βρυξέλλες. Σωστά το επισημαίνετε ότι είναι μια μοναδική μέρα, γιατί εδώ σε αυτή την πόλη λειτουργεί σήμερα, λειτουργούμε ως το επίκεντρο της δυτικής δημοκρατικής συνείδησης. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί οι Ουκρανοί αγωνίζονται όχι μόνο για την ανεξαρτησία τους και τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, αγωνίζονται γιατί υπερασπίζονται ένα μοντέλο κοινωνίας, δημοκρατίας και ελευθερίας που είναι το δικό μας μοντέλο. Mm-hmm. Το ότι λοιπόν ο ελεύθερος κόσμος βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσει το πώς θα στηρίξει τους Ουκρανούς, έχει να κάνει γιατί αγωνιζόμαστε και για τις δικές μας δημοκρατικές κατακτήσεις. Για όλα αυτά που καταφέραμε μαζί τα 70 χρόνια ειρήνης και δημοκρατίας μετά τον πόλεμο. Τώρα, για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε από τις 4 ώρα το απόγευμα τη συνεδρίασή της, έχει αφήσει τα θέματα της ενέργειας για αύριο. Δεν θα ήταν λοιπόν πολύ κομψό σήμερα το βράδυ εδώ να προκαταλάβω αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει προετοιμαστεί πολύ καλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάναμε δύο ειδικές συνεδριάσεις στο Κολέγιο των Επιτρόπων αυτή τη βδομάδα. Αλλά νομίζω ότι όντως αύριο θα δούμε κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα δούμε για πρώτη φορά την Ευρώπη να ακολουθεί το δρόμο των εμβολίων και για την ενέργεια. Ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Δεν θα υπάρξει απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία στο ενεργειακό αν δεν πάρουμε μια μεγάλη θεαματική πρωτοβουλία να κινηθούμε στην αγορά και στην προμήθεια πηγών ενέργειας όλοι μαζί. Μας τη δώσατε λοιπόν την είδηση. Δηλαδή, το ένα σκέλος μας το είπατε, ότι αυτό που ήταν η πρόταση της Κομισιόν να κάνουμε με την ενέργεια ό,τι κάναμε και με τα εμβόλια. Κοινή προμήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε και καλύτερες τιμές και όλα όσα όλοι καταλαβαίνουμε. Προς τα εκεί πηγαίνουμε και έχετε την αισιοδοξία ότι αυτό θα γίνει δεκτό? Ναι, νομίζω ότι στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει από χτες για να προετοιμάσουμε τη Σύνοδο Κορυφής, έχουμε φυσικά μια εργαλειοθήκη, έχουμε πολλές ενδεχόμενες δράσεις για την ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης από τη ρωσική εξάρτηση στην ενέργεια. Κορυφαία στη λίστα είναι αυτή η ιδέα της κοινής αγοράς. Υπάρχουν κι άλλες όμως. Υπάρχει μια ιδέα για κοινή αποθήκευση αερίου στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κράτη-μέλη με μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης αερίου, αλλά όπως η δικιά μας, χωρίς καθόλου δυνατότητα αποθήκευσης. Πρέπει να κινηθούμε να φτιάξουμε μια κοινοτική ρεζέρβα που θα μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε αέριο έγκαιρα. Και φυσικά προτείνουμε και πιο ευθείες παρεμβάσεις στα τιμολόγια της ενέργειας, που έχουν ξεφύγει πια πέρα από κάθε όριο, ειδικά στο φυσικό αέριο, τόσο με ιδέες όπως το πλαφόν, αλλά και με άλλες ιδέες παρέμβαση στη δομή της αγοράς του ηλεκτρικού που παράγει αυτές τις υπερβολικές αξίσεις. Ξέρουμε ότι
Ως τώρα η αγορά της ενέργειας είναι εθνικοποιημένη, είναι πολύ εθνική και λίγο ευρωπαϊκή. Και καταλαβαίνω ότι επειδή υπάρχουν συμφέροντα, επειδή κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα, έχει και κάθεται πάνω σε αυτά, υποθέτω ότι θα υπάρχουν αντιστάσεις στις προτάσεις που κάνετε, οι οποίες εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ σωστές, πάρα πολύ λογικές και εύχομαι να περάσουν, αλλά υποθέτω ότι θα υπάρχουν εθνικές αντιστάσεις. Κοιτάξτε, κύριε Τσίμα, καλώς ήλθατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρει και η Άννα Διαμαντοπούλου, οι αποφάσεις ποτέ δεν παίρνονται με έναν τρόπο αυτοματοποιημένο, αποκαλυπτικό. Δεν ανοίγουν οι ουρανοί και προκύπτουν ομόφωνες αποφάσεις. Προϋποθέτει αυτό πολύ μεγάλη προεργασία σε τεχνικό επίπεδο, προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνομιλίες ειδικών, πρεσβευτών, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της αλήθειας και τις μεγάλες αποφάσεις στην Ευρώπη τις παίρνουν οι ηγέτες. Και οι ηγέτες αυτή τη στιγμή είναι... Άρα πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στη στιγμή της αλήθειας. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή της αλήθειας. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το βράδυ είναι ένα πολύ μεγάλο βράδυ για την Ευρώπη και πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είναι ακόμα ένα καλύτερο πρωί, ίσως και πιο σημαντικό από το βράδυ, γιατί θα μπουν ακριβώς στην ουσία αυτών των συζητήσεων. Άρα περιμένουμε αύριο αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στις τιμές, κύριε Σχοινά. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί παντού, σε όλη την Ευρώπη, αλλά θα μιλήσω ως Ελληνίδα, εν πάση περιπτώσει, τα νοικοκυριά έχουν στενάξει και είναι προφανές ότι η εμβέλεια των εθνικών αρχών είναι τρομερά περιορισμένη. Έτσι είναι. Και ειδικά στο πετρέλαιο, ακόμα τέλος πάντων, λειτουργεί μια στοιχειώδης αγορά πετρελαίου. Στο φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο έχει ουσιαστικά, η αγορά του έχει καταρρεύσει. Δηλαδή ζούμε πράγματα χωρίς λογική, τιμές χωρίς προηγούμενο. Αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τους προμηθευτές, αλλά και πολλούς κερδοσκόπους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να μπορούν να βγάλουν κέρδη υπέρογκα. Άρα οι αποφάσεις οι αυριανές πρέπει να είναι στοχευμένες, πολυεπίπεδες, να ακουμπάνε τις τιμές, να ακουμπάνε την αποθήκευση, την προμήθεια, αλλά το πιο σημαντικό να δείχνουν έργα όμνες που λέμε, ότι η Ευρώπη της ενέργειας προβάλλει πια ως απτή πραγματικότητα, όχι ως στόχος. Ναι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Σχοινά. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή ο πόλεμος μέσα στην ιστορία είναι γενουσιοργός αιτία τεχνολογίας, εάν σε αυτές τις συζητήσεις και αυτό που είναι στο τραπέζι τώρα που συζητούν οι ηγέτες, έχει μπει αύξηση των κονδυλίων για το θέμα του υδρογόνου ή το θέμα των νέων τεχνολογιών, που εντάξει δεν είναι για αύριο, αλλά αυτά που θα αποφασίσουμε τώρα δεν είναι μόνο για το αν θα μειωθεί η τιμή του φυσικού αερίου, αλλά τι θα γίνει τα επόμενα 20 χρόνια. Στον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνήσαμε τον Ιούλιο του 2020 σε εκείνη τη μαραθώνια σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε επίσης και το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί ουσιαστικά οριοθετήσαμε τις πολύ μεγάλες πιθανότητες ερευνητικές και καινοτομίας που έχουμε στην επόμενη επταετία για τις νέες αυτές πηγές ενέργειας. Πάμε σε ένα καινούριο πλάνο, λοιπόν, συνολικά, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και φαίνεται ότι λειτουργήσε ως σκανδάλι, να το πω έτσι, ως επιταχυντής η επιθετικότητα που ανέπτυξε η Ρωσία. Αλλά θέλω να σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σχοινά, στο θέμα που καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να το κάψετε, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, αλλά να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το εξής. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη θα λειτουργήσει ως ένας αγοραστής. Αυτή την είδηση νομίζω μας τη δώσατε και είχε προεξοφληθεί και εν πωλής. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε και έναν καλό προμηθευτή. Οι αντιρρήσεις ήταν πολλές. Αν είμαστε κοντά στη συμφωνία, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε και έναν γερό προμηθευτή, να το πω έτσι, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέσατε το θέμα της κοινής αποθήκευσης. Επειδή συζητιέται πολύ έντονα τελευταία ότι άντε και βρίσκουμε υγροποιημένο αέριο, έχουμε που να το βάλουμε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν πάμε στη λύση που λέτε, αν εν πάση περιπτώσει επιτευχθεί
η κοινή αποθήκευση, όπως μας την περιγράψατε, υπάρχει, είναι διαθέσιμη? Δηλαδή, αύριο το πρωί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ληφθούν όλες αυτές οι αποφάσεις, να προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου αερίου και να μπορεί και να τις αποθηκεύσει? Κυρία Κοσιόνη, δεν αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα σεμινάριο ενεργειακής πολιτικής. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η πολιτική πτυχή των αποφάσεων, αλλά νομίζω ότι οι αποφάσεις οι αυριανές ή σημερινοβραδινές δεν είναι για αύριο το πρωί. Ο ορίζοντας υλοποίησής τους είναι ο επόμενος χειμώνας. Mm. Δηλαδή, έτσι, με όλα τα προβλήματα που έχουμε, αυτό δεν θα λειτουργήσει αύριο το πρωί. Τον επόμενο χειμώνα, λοιπόν, θα έχουμε πιο φθηνό αέριο χάρη στις αποφάσεις που θα ληφθούν αύριο? Ναι, νομίζω ότι αυτός... Με συγχωρείτε, είχε ένα τεχνικό θέμα εδώ. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος, ότι αύριο θα δρομολογηθεί μια σειρά από μέτρα, τα οποία θα είναι βραχυπρόθεσμα για την επόμενη σεζόν, για τον επόμενο χειμώνα δηλαδή. Οι παρεμβάσεις ετοιμολογιακές βέβαια είναι άμεσης απόδοσης, αλλά εκεί έχω την εντύπωση ότι οι αντιστάσεις είναι περισσότερες. Nice. Είναι όμως και αυτό προς συζήτηση αύριο. Γι' αυτό η κουβέντα που κάνουμε είναι λίγο προθύστερη και δεν θέλω να την κάνω σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Μοιράζομαι όμως μαζί σας την αίσθησή μου ότι οδεύουμε προς μεγάλες ιστορικές αποφάσεις αύριο στον τομέα της ενέργειας. Να επαναφέρω το πρώτο ερώτημα που έκανε η ΣΥΑ. Αυτό που ένα μάλλον από τα στοιχεία από τις ειδήσεις αυριανής ημέρας θα είναι αυτή η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια μιας μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου. Ήθελα να καταλάβω, αν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, επειδή είδα τίτλους δημοσιογραφικούς «Σχέδιο Marshall για την ενέργεια». Έχει στοιχεία σχεδίου Marshall, δηλαδή έχει στοιχεία βοήθειας ή είναι αγοραπολισία, θα είναι αγοραπολισία? Κοιτάξτε τώρα, στην ενέργεια οι στρατηγικές συμμαχίες δεν είναι φιλανθρωπικές. Έχουν όμως ένα μεγάλο στοιχείο συμμαχίας, στρατηγικής συμμαχίας. Και δεν υπάρχει πιο στρατηγικός τομέας για πιο στρατηγική συμμαχία από την ενέργεια στη δύσκολη ώρα που περνάμε τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φυσικά ο πιο μεγάλος προμηθευτής εναλλακτικός, αλλά όχι ο μόνος. Έχουμε ήδη προχωρημένες συζητήσεις και με το Κατάρ, το οποίο πρέπει να πω ότι και αυτό, παρόλο που είναι μια αραβική χώρα με τις δικές του δυσκολίες, έρεται στο ύψος των περιστάσεων. Έχουμε προχωρημένες συζητήσεις και με την Νορβηγία και νομίζω ότι υπάρχουν και ιδέες για την Αίγυπτο με το υπόγειο καλώδιο ηλεκτρισμού. Έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε όποια συμφωνία με τις ΗΠΑ έχει ιδιαίτερο μέγεθος, τόσο οικονομικό όσο και στρατηγικό βάρος.